Την 3η, 30 Νοεμβρίου, έγινε η έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής με την ονομασία Testimonies. Η έκθεση αυτή φιλοξενήθηκε στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας μέχρι την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου. Στην έκθεση πήραν μέρος διάφοροι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από την Κρήτη. Επίσης, συμμετείχαν και ξένοι καλλιτέχνες από άλλες χώρες. Όσοι παρευρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί και να γνωρίσουν από κοντά τους καλλιτέχνες και να θαυμάσουν τους πίνακές τους. Στο επόμενο βίντεο που ετοιμάσαμε για σας θα παρακολουθήσετε πολλά από τα θέματα της έκθεσης. Τώρα θα παρακολουθήσουμε και μικρά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που μας έδωσαν μερικοί από τους καλλιτέχνες. Κύριε Νίκο Γλινιά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε απόψε στο Λονδίνο σε αυτή την έκθεση που πραγματικά οι πίνακες αυτοί ξεχωρίζουν, διότι ο κάθε πίνακας έχει το δικό του αντικείμενο και το δικό του συμβολισμό. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας και πόσο καιρό ασχολείστε με τη ζωγραφική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από οτιδήποτε για μένα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ και μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε προσωπικά τις απόψεις μας και κάποια πράγματα που θα είναι χρήσιμα για τους τηλεθεατές σας, αλλά και αυτούς που την χάνουν να βρίσκονται απόψε εδώ. Προέρχομαι από την Κρήτη, είμαι κριτικός, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ρέθυμνο, σπούδασα στην Αμερική και δίδαξα, κάθισα 14 χρόνια. Μετά πέσπασα στην Ελλάδα, πήγα στο Πανεπιστήμιο του King University στο New Jersey και τελείωσα το School of Arts and Design και μετά παράλληλα ασχολήθηκα και με τη λογοτεχνία επίσης, σπούδασα και πολιτικές επιστήμες, κυρίως κοινωνική ιστορία. Μετά πέσπασα στην Ελλάδα και ασχολήθηκα αποκλειστικά και μόνο με τη ζωγραφική και τη διδασκαλία. Ιστορία της τέχνης. Μετά, επειδή μου άρεσε να ταξιδεύω λίγο και ήθελα έτσι να ξεφύγω λίγο από το στενό πλαίσιο της Κρήτης, αν θέλετε, με αυτή την έννοια και το περιβάλλον το γνωστό, ήθελα να ταξιδέψω στα Βαλκάνια. Και κατέληξα στην πρώην Ιουγκοσλαβία, όπου γνώρισα τους δασκάλους αυτούς, πραγματικά θα έλεγα, που με μίσαν κυρίως την παραστατική, ζωγραφική, στην κλασική ζωγραφική, αυτό που λέμε για να γίνουμε κατανοητοί, κυρίως στον ιμπρεσιονισμό, ακολουθώντας τα βήματα της Ρώσικης σχολής.
Αυτό που βίωσα ήταν πρωτόγνωρο, γιατί οι δασκάλοι και όλοι οι άνθρωποι εκεί πραγματικά με έδωσαν τη σημασία που θα έπρεπε και την ηθική υποστήριξη για να με κάνουν, ας πούμε έτσι, καλύτερο καλλιτεχνικά. Πρώτα σεμνό, ταπεινό και μετά μου δίδαξαν την τέχνη, τις τεχνικές αν θέλετε, του υμπρεσιονισμού κυρίως, αλλά και του ρεαλισμού. Και από τότε ακολουθώ πιστά αυτή τη σχολή, αν θέλετε, δηλαδή τη Ρόσκινο τεχνοτροπία. Και έχουμε εδώ μαζί μας τη Μαριλένα Καρά. Καλώς ήρθες στο Λονδίνο. Το ξέρω ότι δεν είσαι από την Λονδίνο, είσαι από την Ελλάδα, από την Κρήτη. Θα ήθελα έτσι για αρχή να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου και πόσο καιρό ασχολείσαι με τη ζωγραφική. Γεννήθηκα στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Είμαι 16 χρονών και ασχολούμαι με τη ζωγραφική από τα 11, όπου πρωτοπήγα για μαθήματα στο στούντιο του κύριου Νίκου Γλινιά. Ξεκίνησα μαθήματα ελεύθερου σχεδίου με τον Κώστα Ντοντοσουνίδη, έναν καθηγητή από την Γεωργία που έχει τελειώσει η Σχολή Καλών Τεχνών. Και στη συνέχεια συνέχισα μαθήματα ακουαρέλας. Και τώρα ασχολούμαι μόνη μου με τα λάδια, το ελεύθερο σχέδιο και την ακουαρέλα. Με τη ζωγραφική ξεκίνησα κάπως αυθόρμητα. Δεν ήταν κάτι το οποίο το σχεδίαζα, απλά πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να ζωγραφίζει με χρώματα και όταν βρήκα την πρώτη ευκαιρία ξεκίνησα μαθήματα. Τι ήταν αυτό όμως που σε έκανε να προχωρήσεις με τη ζωγραφική, τι ήταν αυτό που λες, κάτι έχω να κάνω και πρέπει να το αποδείξω, να δείξω το ταλέντο μου? Κοίταξε, η ζωγραφική είναι ένας τρόπος έκφρασης, όπως είναι και η ποίηση, το θέατρο. Επομένως, όταν ζωγραφίζεις, ουσιαστικά βγάζεις από μέσα σου ένα τμήμα του ψυχικού σου κόσμου, το πώς βλέπεις τους γύρω σου, τον εαυτό σου, ποιες είναι οι αισθάσεις σου για τον τρόπο που είναι στημένος ο κόσμος, τι σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα και όλα αυτά τα αποτυπώνεις στο χαρτί με δημιουργικό τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να σταθώ στα δικά σου το έργα. Βλέπω δύο όμορφα πορτρέτα εδώ. Για πες μας λίγα λόγια. Είναι τα πορτρέτα δύο καταξιωμένων ηθοποιών, της Vivian Lee και του Robert Redford. Η επιλογή ήταν καθαρά έτσι αυθόρμητη κι αυτή. Απλά είδα κάποιες φωτογραφίες που κατά κάποιο τρόπο με ενέπνευσαν να ζωγραφίσω τα πορτρέτα αυτών των δύο ηθοποιών, τα μάτια τους ίσως, η έκφραση του προσώπου τους, αλλά και η πορεία τους μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο που με ενδιαφέρουν εξίσου και γι' αυτό αποφάσισα να τα ζωγραφίσω. Δηλαδή με αυτά τα πορτρέτα βλέπω τη λεπτομέρεια και εσύ που βάζεις τα έργα σου και ξέρω ότι είσαι μικρή. Τι πλάνα έχεις για το μέλλον, τι σκέφτεσαι να κάνεις, σκέφτεσαι να γίνεις, να πας να σπουδάσεις εντελώς ζωγραφική, τι σκέφτεσαι? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα με τι θα ασχοληθώ. Σίγουρα όμως ζωγραφική είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Δεν σκοπεύω ούτε να την παρατήσω σε καμία περίπτωση. Απλά δεν ζέρω αν θα ασχοληθώ αυτούσια με τη ζωγραφική ή θα προτιμήσω να ασχοληθώ με την πολιτική γελιογραφία που με ενδιαφέρει, την παιδική εικονογράφηση. Εγώ διακρίνω το ταλέντο σου και να του αφήσεις για κάτι άλλο. Η ζωγραφική για σένα πιστεύω θα είναι κάτι το θαυμάσιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θέλω πολύ δουλειά ακόμα, αλλά από εκεί πέρα σκοπεύω να προχωρήσω στο δυνατόν πιο περισσότερο μπορώ. Λοιπόν, Μαριλένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 0208 292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις της παροικίας μας. Την ερχόμενη Κυριακή, 9 του μήνα και ώρα 4 το απόγευμα, θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας από την ΟΕΣΕΚΑ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Την ίδια μέρα, στο South Bank Center, διοργανώνεται ρεσιτάλ μουσικής στις 7:45 το βράδυ με τον Γιώργο Ζαχαρία. Στις 14 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, το Λύκειο των Ελληνίδων διοργανώνει την κοπή της Βασιλόπιτας στο Ελληνικό Κέντρο. Θα ακολουθήσει παιχνίδι τόμπολας και ελληνική παραδοσιακή χορή. Την Κυριακή, 16 του μήνα, η Οργάνωση Συγγενών Κυπρίων Αγνοωμένων Ηνωμένου Βασιλείου θα διοργανώσει την κοπή της Βασιλόπιτας στο χολ της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Επίσης, από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου μέχρι και την 5η 27 του μήνα θα φιλοξενείται στο Ελληνικό Κέντρο η έκθεση ζωγραφικής του κυρίου Ιωακήμ Ραυτόπουλου. Τέλος, στις 29 Ιανουαρίου, το ΑΚΕΛ Βρετανίας διοργανώνει την ετήσια χορεσπερίδα του στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green στις 7:30 το βράδυ.
Επίσημος προσκεκλημένος στη χωρεσπερίδα θα είναι ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ, κ. Άντρος Κυπριανού. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Αφήστε με να ζήσω» και «Οι 900 της Μαρίνας». Αύριο Σάββατο, σε 7 και 4, μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, πρώτο προσβύτερο του Ναού των 12 Αποστόλων. Αμέσως μετά, στις 8 και 30, παρακολουθήσετε την εκπομπή «Ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει». Φιλοξενούμενος, ο νεαρός επιχειρηματίας Πάρης Τηλιανίδης. Την Κυριακή, στις 7.30, παρακολουθήσετε την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» με τον Ειρηναρχό Στεφάνου, ενώ στις 7.45 παρακολουθήσετε την εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Φιλοξενούμενη η κυρία Μαρία Σπύρου. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Ομογένεια Δολονδίνο». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού λοιπόν ξανά την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας!